και τόσων φυλάκων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους, αγαπητά μας παιδιά, κύριοι καθηγητές, κάθε καλό και ευλογημένο στη ζωή σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, πολύ εμπιστοσύνη σε εσάς, τον εαυτό σας δηλαδή, στους διδασκάλους σας και πάνω απ' όλα στον Θεό. Καλή δύναμη, καλή αρχή. Εάν εξαιρέσουμε ένα πρόβλημα που διαπιστώθηκε με την εκτύπωση των στην πλατφόρμα των self-test, τη δήλωση, το οποίο αντιμετωπίσανε αρκετά παιδιά. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν φέρει πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έχουμε κάνα δύο περιπτώσεις με νόσηση εξαμήνου και τα υπόλοιπα παιδιά με το self-test. Τα παιδιά, μπαίνοντας στην αυλή, όσο ήταν δυνατό, κράτησαν τις αποστάσεις, όλα φορούσαν μάσκα, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα. Και στα τμήματα είναι κατανεμημένα. Στα τμήματα, ευτυχώς φέτος, τα τμήματα μας είναι, το μεγαλύτερο τμήμα είναι 22 μαθητές. Είναι μεγάλες οι αίθουσες, έχουμε απλώσει τα θρανία όσο γινότανε για να μην έχουμε συγχρονισμό. Το κακό είναι ότι δυστυχώς έχουμε δύο μαθητές σε κάθε θρανίο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να έχουμε ένα μαθητή σε κάθε θρανίο. Σήμερα είναι μια καινούργια ημέρα για τα σχολεία, καινούργια ημέρα και για μας. Όπως βλέπετε και όπως έχετε διαπιστώσει, ότι τα σχολεία έχουν αναβαθμιστεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του Δήμου και εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής. Εμείς εδώ έχουμε καλύψει όλες τις ανάγκες και όλα τα παιδιά έχουν μάσκες, αντισηπτικά επίσης και καθαριστικά υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό. Και από εκεί και πέρα οι καθαρίστριες είναι στη θέση τους, είναι δύο καθαρίστριες με πλήρη ωράριο εδώ πέρα. Οπότε θα υπάρχει διασταυρούμενες παρουσίες και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί πραγματικά μπορούμε να καλύψουμε το σχολείο σε όλες τις ανάγκες. Μια καινούργια αρχή λοιπόν για τα σχολεία και είναι πολύ δύσκολη βέβαια γιατί έχουμε λόγω του κορονοϊού και γι' αυτό ακριβώς ευχόμαστε όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε με τα σχολεία και περισσότερο βοηθάμε στην προστασία και στην ασφάλεια των μαθητών να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό και είμαστε κοντά, τα παρακολουθούμε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να τους παρέχουμε υπηρεσίες τέτοιες που να έχουν υγεία, προστασία και ασφάλεια. Καλή χρονιά να έχουμε. Για μια καλή αρχή, καλή δύναμη στις δυσκολίες που όλοι βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλω να σας ευχηθήσω προσοχή, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να ξέρετε ότι έτσι αλλιώς οι καιρίες στις οποίες ζούμε, οι αλλαγές είναι καθημερινές και ενδυμικές. Δηλαδή δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει η επόμενη μέρα. Αυτό από τη μια μεριά μας δυσκολεύει, από την άλλη μεριά μας κάνει πιο δυνατούς. Και μας κάνει έτοιμους να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στις επόμενες δυσκολίες. Αυτό για να μπορέσει να γίνει θα πρέπει να έχετε συμμάχους. Πρώτα την οικογένειά σας, μετά τους δασκάλους σας, τους εκλεκτούς συναδέλφους μου και φυσικά την Εκκλησία και τον Θεό που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό το πράγμα διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή τον Θεό δεν τον βλέπουμε δίπλα μας νομίζουμε ότι είναι απόν. Ο Θεός είναι παρόν αρκεί να το ζητήσετε. Και φυσικά θα βοηθήσει όλους εσάς και ιδιαίτερα τους μαθητές της τρίτης ηλικίου οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα τους οποίους θέλω παράλληλα να τους παρακαλέσω να προσέχουν τα πρωτάκια. Να τους αναλάβουν και να τους έχουν υπό την προστασία τους όπως τους έχουμε όλοι εμείς. Θέλω να μεταφέρετε στους γονείς σας την απεριόριστη εκτίμηση του σχολείου απέναντί τους για τον κόπο που καταβάλουν για να σας μεγαλώσουν και να τους υπενθυμίσετε ότι εμείς εδώ είμαστε για αυτούς. Δεν είμαστε εδώ μόνο για εσάς ή για να πληρωνόμαστε το τέλος του μήνα και αν έρχονται εδώ δεν μας διακόπτουν από τη δουλειά μας, είναι η δουλειά μας. Και οι γονείς σας και εσείς.
Θέλω λοιπόν με αυτά τα τελευταία λόγια να σας ευχηθώ να είστε γεροί, δυνατοί και να προσέχετε πάνω απ' όλα και να διαβάζετε, Κυριακή.